Επιβατικό τρένο διαλύει φορτηγό σε συνδρομική διάβαση στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συνταρακτικό βίντεο κατεγράφει τη στιγμή που ένα διόροφο επιβατικό τρένο πέφτει με ταχύτητα πάνω σε ένα φορτηγό, μετατρέποντας την καλώσα του σε μια άμορφη μάζα μετάλλων στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν από θαύμα απέφυγαν τον τραυματισμό οι δύο επιβαίνοντες του φορτηγού αλλά και οι 82 επιβάτες του τρένου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, λόγω του πακετού δεν λειτουργήσαν οι μπάλες και ο σηματοδότης της πολυσύχνασης συνδρομικής διάβασης. Τις εικόνες κατέγραψε κάμερα προσαρμοσμένη στο ταμπλό ενός περιπολικού του North Salt Lake. Ένας πεινασμένος γλάρος δείχνει τις ικανότητές του στον παπά. Όπως φαίνεται από το βίντεο που έχει γίνει viral, ένας άντρας επιχειρεί να διαπιστώσει αν ένα πουλί μπορεί να σκέφτεται το ίδιο έξυπνα με έναν άνθρωπο. Πήρε 3 πλαστικά ποτήρια λοιπόν και σε ένα από αυτά κρύβει κάθε φορά ένα ψίχουλο. Ανακατεύει με μαεστία τα ποτήρια σε μια παραλλαγή του γνωστού μας παπά και αφήνει το γλάρο να διαλέξει. Και το πτηνό πάντα διαλέγει το σωστό. Την τύχη με το μέρος τους είχαν 4 επιβάτες ενός ελικοπτέρου στη Βραζιλία, το οποίο συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του. 3 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του ατυχήματος. Τις άγνωσες ικανότητές του στο ταμ-ταμ έδειξε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος που περιοδεύει σε Μοζαμβίκη, Τανζανία και Μαδαγασκάρη με στόχο να βρει συμμάχους κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης των υποστηρικτών του Φετουλάχ, του Ιμάμι Γκιουλέμ που ζει αυτοεξόριζο στη ΣΥΠΑ. Κατά την επίσκεψή του στην Τανζανία, στην Ανατολική Αφρική, επισκέφθηκε τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, Dar es Salaam, και έπαιξε το παραδοσιακό μουσικό όργανο. Η viral φωτογραφία των Τραμπ και των Ομπάμα πλάι-πλάι που προκαλεί νευρικό γέλιο. Από την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ ξεχώρισαν πολλές φωτογραφίες. Η περασμένη Παρασκευή ήταν η ημέρα των Τραμπ, ωστόσο λίγοι από τη δόξα του έκλεψαν φυσικά η σύζυγός του Μελάνια, αλλά και ο προερχόμενος πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισελ. Ήταν οι κινήσεις του προς τη Μελάνια, που από πολλούς χαρακτηρίστηκαν τουλάχιστον αγενείς, και που αναπόφευκτη σύγκριση με τα τρυφερά τετ-α-τετ των Ομπάμα τις έκανε να μοιάζουν ακόμα πιο περίεργες. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλές. Από τη στιγμή της άφηξης από το Λευκό Οίκο, που ο Τραμπ ανεβαίνει τα σκαλιά αφήνοντας τη Μελάνια να τον ακολουθεί από απόσταση ενώ οι Ομπάμα φιλιούνται, αλλά και το στιγμιότυπο στην ορκομοσία που ο νέος πρόεδρος ψιθυρίζει κάτι στην σύζυγό του και της κόβει το χαμόγελο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ομπάμα φυλά τρυφερά το χέρι της Μισελ ως τη στιγμή της αποχώρησης των τελευταίων με ελικόπτερο. Αυτή είναι και η φωτογραφία που έχει γίνει το απόλυτο viral. Από την μία, η Ομπάμα, που παρότι είναι πλέον πρώην πρόεδρος και πρώτη κυρία, στέκονται χαμογελαστοί με τον Μπαράκ Ομπάμα να γίνει προς την σύζυγό του και να επικοινωνούν με τον δικό του τρόπο. Από την άλλη, οι Τραμπ, αγέλαστοι και ανέκφραστοι, στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον σε απόλυτη προσοχή. Η υποδοχή στο Λευκό Οίκο, Μπαράκ και Μισελ Ομπάμα σε γλυκές στιγμές. Λίγα λεπτά αργότερα, η άφηξη Τραμπ που ξέχασε τη Μελάνια. Αναπόφευκτη φυσικά είναι η σύγκριση, η άφηξη των Ομπάμα στο Λευκό Οίκο πριν 8 χρόνια με την άφηξη των Τραμπ πριν από μερικούς μήνες. Ενώ στη συνέχεια, φιλιά από τον Ομπάμα στη Μισελ και τέλος, η ματιά που έκοψε το χαμόγελο της Μελάνια από την άλλη. Εκατομμύρια επισκέπτες έχει δεχτεί στο διαδίκτυο το ακόλουθο βίντεο με πρωταγωνιστή έναν σκύλο που σώζει το φιλαράκι του από τα αρωμητικά νερά ενός χυμάρου.
Το ζωηρό Λαμπραντόρ του Ραφαέλ Φραντσούλη από την Κόρντομπα της Αργεντινής έτρεξε να πιάσει το κλαδί που του πέταξε το αφεντικό του, όταν το παρέσυρε ένα ορμητικό ρέμα. Βλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχε ο φίλος του, ο ήρωας της ιστορίας έκπιασε το κλαδί και τον έσυρε έξω. Στα σχόλια που αναρτήθηκαν κάτω από το βίντεο, πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Φραντσούλη προτίμησε να καταγράψει το περιστατικό με την κάμερά του αντί να τρέξει να βοηθήσει το σκύλο του. Και ο διοκτήτης του Λαμπραντόρ ανέβασε συνέχεια ένα άλλο βίντεο που δείχνει ότι ο χείμαρος καταλήγει λίγο πιο κάτω σε μια ρηχή λίμνη και όχι σε έναν επικίνδυνο καταράκτη. Λε ρε κάτω. Σε.